Για να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα και στην επόμενη σύνδεση, προτείνω να δούμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα, να πάρουμε λίγο κλίμα, να πάρουμε μια γεύση και να επιστρέψουμε. Έχει να κάνει με μουσική και με όμορφες φωνές. Λοιπόν, η Τρεχαντήρα σαρώνει το διαδίκτυο και η κυρία Λένα Χατζηγεωργίου, μαέστρος μεικτής παιδικής νεανικής χοροϊδίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και χοροδίας Ιωνίας Αηδών, θα μας πει τους λόγους. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Για πείτε μας, βρέθηκαν όλες αυτές οι όμορφες ξεχωριστές φωνές και προσωπικότητες και από ό,τι έχω ενημερωθεί δεν γνωρίζονταν οι περισσότεροι μεταξύ τους. Κάποιοι γνωριζόμαστε από φεστιβάλ, κάποιοι είμαστε συνάδελφοι μαέστροι, με κάποιους δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. Ήταν μια πρωτοβουλία μιας ομάδας που έχει ξεκινήσει, υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, όμορφος κόσμος της χοροδίας. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια εικονική χοροδία, να μπορέσουμε να τραγουδήσουμε έστω και διαδικτυακά ο ένας δίπλα στον άλλο. Έγινε ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα χοροδιακά σύνολα από όλη την Ελλάδα και εξωτερικό, από Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Και έτσι βρεθήκαμε 80 χοροδοί και μαέστροι. Συναντηθήκαμε και τραγουδήσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, την Τρεχαντήρα, σε επεξεργασία του κυρίου Δημήτρη Μινακάκη. Και βέβαια, κανείς δεν μπορεί να σας πει γιατί ο ένας κάθεται δίπλα στον άλλο και δεν φορά και μάσκες. Βρήκατε τον τρόπο. Βρήκαμε τον τρόπο να είμαστε ακριβώς όπως είναι μια κανονική χοροδία, να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Η σύλληψη της ιδέας, να πούμε ότι ήταν της κυρίας Ρούλας Πόκα και η επεξεργασία του ήχου και της εικόνας ήταν του κυρίου Δημήτρη Λαπούση. Μάλιστα, πόσο κοντά μας φέρνει η μουσική, ο κόσμος του πολιτισμού και των τεχνών σε δύσκολη συγκυρία, σε δύσκολη περίοδο και πόσο πολύ μας έχουν λείψει όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι παραγωγές και πώς νιώθει ένας άνθρωπος της τέχνης με φόντο και την άρση των περιορισμών περί τα τέλη του μήνα. Κοιτάξτε, σε όλο αυτόν τον χρόνο της πανδημίας ο κόσμος της μουσικής αναμφίβολα έχει πληγεί. Όμως, χάρη στο Μεράκι και στην αγάπη για το χοροδιακό τραγούδι και την μουσική, προσπαθήσαμε και βρεθήκαμε έστω και έτσι. Να ξέρετε ότι παρόλο που απαγορεύεται να κάνουμε διαζώσεις, ακόμα πρόβες στις χοροδίες, οι περισσότερες χοροδίες δουλεύουμε διαδικτυακά και προσπαθούμε να βρισκόμαστε μέσω των υπολογιστών και να δουλεύουμε, ώστε όταν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε, ελπίζουμε, τέλος του μήνα, να μην έχει χαθεί όλη η δουλειά που έχουμε κάνει, να είμαστε ζεστοί και να μπορέσουμε να ξανατραγουδήσουμε και να σμίξουμε τις φωνές μας. Να περιμένουμε ακόμα μία πρωτοβουλία μέχρι την άρση των περιορισμών, γιατί ξέρετε, η αρχή γίνεται και μετά ακολουθούν όμορφα πράγματα. Ή θα τα πούμε διαζώσεις από κοντά. Η ευχή είναι να τα πούμε διαζώσεις, αλλά δεν αποκλείουμε τίποτα. Μπορεί να υπάρξει κι άλλο βίντεο. Αλλά η μεγάλη ευχή είναι αυτό, να ξανασμίξουμε, να είμαστε μαζί. Ξέρετε, η μουσική, όση προσπάθεια και να κάνεις, καλό το διαδίκτυο και ευτυχώς γιατί μας κρατάει κοντά, δεν είναι το ίδιο με το να είναι διαζώσεις και να κάνουμε μια παράσταση με κοινό
και να είμαστε να τραγουδάμε ο ένας πραγματικά δίπλα στον άλλο. Μάλιστα, τελευταία ερώτηση. Πόσο διάστημα σας πήρε για να βγει αυτό το όμορφο αποτέλεσμα? Αυτό το όμορφο αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και ατομικής δουλειάς, και ομαδικής και ατομικής δουλειάς. Ο κάθε χοροδός μελέτησε την παρτιτούρα, το ηχητικό αρχείο, έφτιαξε το βίντεο του και μετά ήταν δουλειά του κυρίου Λαπούση να συνδέσει όλους αυτούς τους χοροδούς και να μας βάλει τον έναν δίπλα στον άλλον. Να μην ξεχάσω να πω ότι υπεύθυνος μαέστρος όλο αυτό το project ήταν ο κύριος Νίκος Ευθυμιάδης. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Χατζηγεωργίου, και βέβαια συγχαρητήρια για αυτή την όμορφη ξεχωριστή πρωτοβουλία και για το αποτέλεσμα, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.